Συνάδελφε Γαλλισία! Μην κρίνετε κανένας! Όλοι στα μάρμαρα! Μια αναλυψούλα θα ήθελα, 400 ευρώ. Φύγε! Σιγά, σιγά. Κέντρο προς 614, ακούει. Κέντρο προς 614, ακούει. Έλα, ακούει. Έχουμε ληστεί Αφαλήρου και Βυζαντίου. Πού είστε? Ανίκανος, ρε. Ανίκανος. Αυτό είσαι ένας ανίκανος. Πού θα μας μεταφέρουν, ε? Βασικά, εδώ. Πού εδώ? Εδώ, ρε. Εδώ. Όχι, ρε, φίλε. Όχι, ρε, φίλε. Εσύ καταστραφήκαμε, έτσι. Καταστραφήκαμε. Πάει και τι είναι εδώ? Τι είναι εδώ, αγάπη μου? Το σπίτι μας. Θα πάμε εκεί μέσα και θα δείξουμε σε όλους ποιοι πραγματικά είμαστε. Συμφωνώ. Θα πιάσουμε τους κολολιστές και θα τα βουλώσουμε όλα τα στόματα. Επιτέλους τα δυο μας, μωρό. Μα και αυτός είναι νεκρός. Τι είναι? Νεκρός, νεκρός. Τι έκανε, το σκότωσε. Να εξαφανίσουμε το πτώμα. Τώρα σίγουρα δεν είναι νεκροφάνεια. Θες να το θάψουμε τα γυαλιά μου? Έλα, κλείσε. Τι κάνεις, ρε? Το πόδι, ρε, θα το σακατέψει τον άνθρωπο. Δεν απαντάει πάλι. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Ποιος? Ο Λουκάς, ρε! Κάτσε, ρε, Προκόπη. Τι φωνάζεις, ε? Μήπως εξαφανίζω πτώματα κάθε μέρα? Εγώ είμαι της αστυνομίας, ρε, φίλε. Της αστυνομίας. Εντάξει, ρε Θωμά, συγγνώμη. Συγγνώμη. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Κουράγιο λίγο ακόμα. Πάμε να το θάψουμε αυτόν. Να τελειώνουμε. Μετά να βρω τον Λουκά, να το σκοτώσω, να το θάψω για αυτόν και να ξανατελειώνουμε. Εγώ θα τον βάλω να πληρώνει την οικογένεια αυτού του κακομοίρη, τα παιδιά του, το χρυσό ψαρό του, ακόμα και το νίκιο του σπιτιού του θα τον βάλω να πληρώνει. Ωραία, Παναγία μου. Ορίστε. Είμαστε σε μία λάνα και θα δούμε ένα πτώμα, λες και είμαστε τίποτα δολοφόνοι. Αυτό είναι πολύ χοντρό, φίλε. Και ο Λουκάς είναι εξαφανισμένος. Φτάνει, μην γκρινιάζεις, τελειώσαμε. Τι, έτσι θα τον θάψουμε? Θα πάει άκλαυτος, αδιάβαστος? Άντε, πες δύο λόγια. Μπορεί να ήταν εγκληματίας, αλλά ήταν και φίλος για τους φίλους του. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Ένα λαϊκό παλικάρι που ατύχησε. Ένας επαγγελματίας. Με τα πνευματοδικαίων τετελειωμένων, την ψυχή του δούλου σου σώτερα ανάπαυσον. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστη και έμνηστη, αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστη και έμνηστη, αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστη και έμνηστη, αδελφέ ημών. Αιωνία. Έλα, φτάνει, πάμε. Με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει, μικρή. Σε ευχαριστώ πολύ. Για όλα. Σκοπανώ. Νοστιμώ. Για πάμε μέσα λίγο. Προχώρα. Τι έγινε, παιδιά, τι πάθατε? Κάνουμε βλακίες και τώρα κάνουμε το χασό. Αλλά τώρα δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Θα σας σκοτώσω, ρε. Τι έγινε τώρα, ε? Τι έγινε? Τι κάνετε, ρε, παιδιά? Τι κάνετε, τρελαθήκατε, ε? Λουκά, πέτα το. Πέτα το τώρα. Έλα, ρε, Πακή. Πέτα το εσύ. Πετάξτε το και δύο. Μιλάω σοβαρά. Σκέφτομαι να το αλλάξω. Αν έπαιρνα κάτι σε ασημή, πώς θα ήτανε? Το τραπέζι είναι έτοιμο.
πείτε τι πάθατε εσείς, ρε. Μόλις θάψανε τον καράβλα σε μία αλάνα. Τι κάνατε, λέει! Πες μου μόνο ένα πράγμα. Γιατί ήθελα να έγινε να το σκοτώσεις, ε? Γιατί! Τι λέτε, ρε! Δεν το σκότωσα εγώ. Πάτε καλά. Μόλις έφυγες, μπήκαμε μέσα και το βρήκαμε νεχρό. Τον καράβλα. Τι λέτε τώρα, ρε! Μετά από σένα δεν πήγε κανείς άλλος. Ναι, αλλά δεν το σκότωσα εγώ! Και τότε πώς ήταν νεκρός! Μπορεί να πέθανε μόνος του, που δεν να ξέρω εγώ! Από πού και σου να το σκότωσω, ε! Δεν τον ακούμπησα, σας λέω, στο ορκίζω μες στη φιλία μας. Δεν τον ακούμπησα! Τέλος πάντων. Εμείς νομίζαμε ότι το σκότωσες εσύ και πήγαμε και το θάψαμε. Δεν το πιστεύω. Σας είδε κανείς? Όχι, πήραμε τα μέτρα μας. Του φορέσαμε εκεί και το σακάκι μου. Αμάν. Αμάν. Το θάψαμε με το σακάκι μου. Το θάψαμε με το σακάκι μου. Έλα, ρε, θα πάρεις άλλο. Όχι, δεν είναι αυτό. Μέσα στο σακάκι μου έχω το πορτοφόλι μου, την κάρτα από το βιντεοκλαμπ, το κινητό μου. Το κινητό μου. Δεν έβαζε και ένα πιστοποιητικό γέννηση να διευκολύνουν τις έρευνες. Κι άμα με παίρνει το Κατερινάκι μου. Οκ. Ας μην μας πιάνει μανικός, υπάρχει λύση. Απλή και εύκολη λύση. Θα πάμε και θα πάρουμε το σακάκι του Θωμά. Σοβαρά, ε? Πώς? Θα τον ξεθάψουμε. Πού το θάψατε, ρε παιδιά? Κάπου εδώ είναι, ρε παιδί μου, αλλά πού? Ναι, κάπου εδώ, θυμάμαι τα καλάμια εδώ. Ένα σημάδι δεν ξέρετε να βάλετε. Σιγά, μην βάζαμε και φωτεινή επιγραφή να αναβοσβήνει, ρε. Πάει το πορτοφόλι μου, πάει το κινητό μου, πάει η κάρτα από το βίντεο κλαμπ. Στη δουλειά παίρνεις. Σστ. Ωραία. Να παραδοθούμε, να τελειώνουμε. Εδώ είμαστε. Έλα, ρίχτω. Για δες, πάρ' τα. Να το. Κινητό. Ωραία. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Μια αναπάντητη. Το Κατερινάκι μου. Όχι, η δική σου ήταν. Λοιπόν, θα τον καθαρίσουμε λίγο, θα τον πάμε πίσω και θα πούμε ότι πέθανε από φυσικά αίτια. Ναι. Από φυσικά αίτια. Με 35 κατάγματα. Και ένα σπασμένο αστράγαλο. Καλά, ρε, τι του κάνατε? Θα μας σκίσουνε. Το δικό του είναι. Το δικό μου έχει καλύτερο ήχο. Κάποιος τον παίρνει. Οχ. Ναι. Πού είσαι και σε ψάχνουμε? Πρέπει να τα πούμε. Με κοινών και μεγάλου Αλεξάνδρου στις 6. Και πρόσεχε, μην σε παρακολουθήσει κανείς. Όχι, ναι. Τι είναι? Ήταν η συμμορία του. Τι? Και μόλις κλείσαμε ραντεβού για σήμερα το απόγευμα. Μα δεν κάθεσαι πιο κοντά να το κρατάς? Δεν πειράζει, καλύτερα μακριά και αγαπημένη. Ούτε αγαπημένη, μόνο μακριά. Θα σου γύρισε καμιά στροφή και θα ψαχνόμαστε πάλι. Ωραία, δεν έχεις να το κρατάς εσύ? Όλα τα ωραία σε μένα. Σταμάτα, ρε, την κρίνια. Σε αποστολή είμαστε. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν κάθεσαι εσύ μαζί με το πτώμα. Εμένα βάλατε. Γιατί δεν το βάζαμε πάλι πίσω στο πορπαγκάζ? Ωραίος, ρε. Να παρκάρω μπροστά στο εστιατόριο, να βγούμε τρεις μαντράχαλοι και να βγάλουμε και ένα νεκρό από το πορπαγκάζ. Έλα, ψυχραιμία. Κάτσε λίγο πιο κοντά του και κάνε υπομονή. Θα φτάσουμε σε λίγο. Ρε παιδιά, δεν μπορώ, βρωμοκοπάει. Έλα, να. Εντάξει. Εντάξει. Κάστα, ρε, Γιώργα είναι. Ναι. Έλα, Προκόπη, πού είστε? Σε μια δουλίτσα. Τι δουλίτσα? Θα αργήσετε? Ναι, ναι. Και γιατί δεν μου το λες και καθόμαστε και περιμένουμε? Δεν καταλαβαίνω. Σηκώνεστε και φεύγετε και θέλετε κουβέντα. Εκεί εμείς δεν ξέραμε ότι θα αργήσουμε, αλλά μάλλον θα φάμε όλο το απόγευμα. Α, μάλιστα. Και πότε σκόπευες να με πάρεις τηλέφωνο να μου το πεις, αφού τελειώσετε, ε? Τι είπε? Τα γνωστά. Τι είναι, βρωμάει ακόμα? Όχι, εντάξει. Κοιτάω το δέντρο και χάνω το δάσος. Έλα, μωρέ, μια ζωή αυτό κάνει. Η υπηρεσία. Πάνω απ' όλα υπηρεσία. Αλλά θα έρθει μια μέρα που θα του πω αρκετά, κύριε. Ή αυτή ή εγώ. Τέρμα. Κι
Ποιος είναι? Φέραμε τα έπιπλα. Φέρτε τα στον ακάλυπτο. Ναι, ναι, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Α, δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν είναι κατάσταση. Όπου βρώμα. Θα μας πρίξουνε, καλέ. Τώρα, τώρα να δεις πώς τακτοποιούνται όλα. Σώσατε το πουρί. Ναι, εμείς. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Μας φλόμωσες με την πόχα σου. Μισό. Για αυτούς είναι αυτό. Κάτω. Περίμενε. Ευχαριστηθείτε, Μπόχα. Α, και πες στους δικούς σου. Καλώς ήρθατε από μένα. Ποιος το έκανε αυτό? Ε, αυτή εδώ του μπαρ. Ναι, αυτή. Α, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Τώρα θα δει. Περίμενε. Να και κάτι καλό που έχει αυτό το ρημάδι το σπίτι. Μαμά, τι πας να κάνεις? Εγώ σου είπα καλώς σας βρήκα. Δε σου είπα. Λίζα! Όλγα! Έλα, πάμε. Κάτσε ρε Πακέ, εύκολο το έχεις. Έλα, δεν θα κάτσουμε μισή ώρα στο δρόμο. Δώστε εκείνη να μπορέσουμε να το πιάσουμε, να τελειώνει. Νομίζω ότι είναι εύκολο. Ε, κάμω το στάνιο, μάλιστα να το κάνω εγώ. Τι κάνεις, ρε. Είσαι καλά. Τι είμαι καλά. Να μπορέσουμε να το πιάσουμε όταν τελειώνουμε. Θα δει ο κόσμος τρεις μαντράγαλους να τραβολογάνε έναν άνθρωπο και δεν θα ψηλιαστεί τίποτα. Θα το περάσουν για φυσιολογικό. Και εσύ, ρε Σιχασιάρη, ας τη σιχαμάρα. Άκουσε με. Ακούμπησε την πλάτη σου στην πόρτα. Ήρεμα. Μάζεσαι τα πόδια σου τώρα. Έτσι. Και θα σπρώξουμε όλη τη δύναμη. Εντάξει. Εντάξει, το. Λοιπόν, με το 1-2-3 εσύ σπρώχνεις και εμείς τσουπ τον πιάνουμε. Οκ. Okay. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 1-2-3 σπρώχνω ή 1-2-3 και σπρώχνω. Με το 3 σκέτο. Πάμε. 1-2-3. Κάνεις να είσαι καλά. Νομίζω εσύ θα τον πιάσεις. Εγώ ρε λέω 1-2-3. Ο άλλος πρόκειται εσύ τον πιάνεις. Δεν τα χωρίσαμε έτσι. Ε, πιάνε τον. Έτσι ρε, θα μας κοψογολιάσεις, θα μας στείλεις όλους. Όλα εντάξει. Εντάξει. Τρεις μπάτσι με ένα πτώμα μέσα σε μια τουαλέτα και εσύ το λες εντάξει. Μια χαρά. Έλα, ηρέμησε. Η πρώτη φάση πήγε καλά. Καλά μια πήγε, όλη την ημέρα κουβαλάω πτώματα. Σσσ, τι φωνάζεις ρε, πας καλά. Είναι που μετά την ένταση χρειάζεται μια εκτόνωση. Όλη μου τη ζωή θα βλέπω εφιάλτης για αυτό που κάναμε σήμερα. Όλη μου τη ζωή. Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ με το Κατερινάκι μου έτσι ένιωθα. Έβλεπα εφιάλτης, ήθελα να φωνάξω, να εκτονωθώ.
Και τι σχέση έχει αυτό με την Κατέργα, ρε? Εσύ την έβγαζε βόλτα πεταμένη γύρω-τριγύρω στην Αθήνα? Όχι, μην το λες αυτό. Γιατί όταν χωρίζεις είναι ένας μικρός θάνατος. Ακόμη και όταν είσαι με κάποιον μαζί, το κουβαλάς μαζί σου όπου και να πας. Και εδώ όμως πιάσουν τι θα τους πούμε. Ότι χωρίσαμε και το κουβαλάμε μαζί μας. Ένας μικρός θάνατος! Φωνάζεις πάλι. Φωνάζω γιατί κοντεύω να πεθάνω από την αγωνία μου και αυτός εδώ λέει μαλακίες. Εντάξει, σκέψου μόνο ότι το φέραμε ως εδώ και δεν μας είδε κανείς. Ηρέμησε και θα πάνε και τα υπόλοιπα καλά. Πάντως αυτό που είπα πριν για το χωρισμό. Σκάσε ήρεμο. Δεν πας σιγά σιγά? Πάω να δω για το τραπέζι και να φέρω το βανάκι. Άμα ηρέμησες, ξεκινούμε. Ηρέμησα! Πλην το. Θυμάσαι, ε? Έτσι, τότε, πάτε στους ώμους, το μαλλί ξεσμένο δυναστεία, το τζιν σωλήνας, που η δεκαετία του 80 μας κατέστρεψε. Όχι, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Ρε εσύ, εκείνο το τύπο που τάχατε τότε, πώς τον λέγανε? Τότε που ήσασταν στο πολύ love που λέμε. Εκείνο, παιδί, με το χρυσό το δόντι εδώ. Α, Μανώλη. Μανώλη. Μπράβο, Μανώλη. Πω, τι άτομο κι αυτό. Αντάβιες το μαλλί αλαγουά, μου τα πει με τον καρχαρί από κάτω, αμάνικα που κάμισα. Αλλά όλα τα λεφτά ήταν εκείνο το χρυσό το δόντι. Ναι. Που όμως με το κουτσό το πόδι, το παπούτσι του Karate Kid και το που κάμισε το τρία νούμερα μεγαλύτερο, σχεδόν δεν το βλέπεις καθόλου. Ναι. Έρε που τον θυμηθήκαμε το Μανολάκι. Τι να γίνει τώρα για αυτή η ψυχή? Βγαίναμε ένα διάστημα, μετά με άφησε έγκυο και παντρευτήκαμε. Δεν βαριέσαι. Σε αυτή τη ζωή ποτέ μίλες ποτέ και πάντα φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Ειδικά αν είναι τρία νούμερα μεγαλύτερα. Όχι, εντάξει ρε παιδί μου, μια χαρά ήταν το παρτικάρι. Και δεν μου λες, έχετε ένα παιδί, είπες, ε? Ναι, το Σάκη. Και έχω και μερικά ακόμη. Πόσα ακόμα? Έλα, πες μου, δεν ξέρεις πόσα παιδιά έχεις, θα τρελαθώ τώρα. Τα δικά μου τα ξέρω. Απλά μετά έκανα κάποιες σχέσεις με κάτι τύπους που είχαν ήδη παιδιά. Οι σχέσεις δεν πήγαν καλά. Εγώ εντωμεταξύ με τα παιδιά δέθηκα. Καταλαβαίνεις, μου μείναν τα παιδιά. Κατάλαβα. Εσύ τι έκανες? Άμπα. Τίποτα το συγκλονιστικό. Τότε θυμάμαι, έβγαινες με ένα μαμούχαλο. Μαμούχαλο. Τι ήτανε, μωρέ. Με τις κοιλιές σου εκείνα, του κρέμεται τα παντελόνια μου, για ένα ηλίθιο βλέμμα. Προκόπη το λέγανε, το θυμήθηκα. Ναι. Αλλά δεν ήταν σε κάτι άλλο τελειωμένους. Με το χρυσό το δόντι, ούτε ντυνόντουσαν υπερπαραγωγή κάθε φορά που πηγαίναν για καφέ. Κατάλαβα. Πες το μας, πουλάκι μου, λέω πώς έγινε και ο μαμούχαλος, δεν είναι μαμούχαλος. Πες, με άφησε και εμένα έγκυο και παντρευτήκαμε. Ναι, παντρευτήκαμε, αλλά από αγάπη. Και εμείς με το Μανώλη αγαπιόμασταν. Ναι, γι' αυτό έκανες άλλες 200 σχέσεις και σου μείναν τα παιδιά. Απ' την πολύ αγάπη. Τις έκανα όταν ήμουν μόνη μου, τότε τις έκανα. Τι σε παράτησε? Τον έφαγαν οι δουλειές, τα ταξίδια, η στενή. Παιδείας. Κυρκύρας. Φυλακή, ε. Δεν σε πλάκα θα έχει να τον έχει συλλάβει ο Προκοπάκης μου. Ο Προκοπάκης σου. Μη μου πεις ότι έγινε μπάτσος ο Προκοπάκης σου, αυτό θα έχει πλάκα. Έγινε και από τους καλύτερους, σε πληροφορώ. Για να μετακομίσετε εδώ, είμαι σίγουρη από τους καλύτερους φαίνεται. Τέλος πάντων, περνάμε μια φάση. Έτυχε του Προκόπη μου μια αναποδιά και αυτό είναι όλα. Δεν μου λες, μια και συζητάμε τώρα. Εδώ στη γειτονιά που δουλειά, τι γίνεται? Θες δουλειά? Ναι. Όχι δηλαδή, ρε παιδί μου, αλλά έτσι για να βγαίνει κανένα φράγκο παραπάνω. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να το κάνεις. Όλα μπορώ να τα κάνω. Όλα. Φτάνει, εντάξει, ναι. Τον έβλυνες, τον σκούπισες, μια χαρά είναι. Μια χαρά, ρε. Πιο ωραίος και από όταν ζούσε τον έκανα. Είδες που παίρνει και χρωματάκι σιγά-σιγά, ε? Αγόρι μου εσύ! Το κούκλος είναι. Ζούμε μια παράνοια. Άλλος. Λοιπόν, εντάξει, τα κανόνισα όλα. Μίλησα με τον σερβιτόρο, θα του βρει εκεί ένα τραπέζι του φίλου μας, του είπα ότι είναι κοφάλαλος, θα του δώσει και μια ρακή, δεν τον ενοχλείς κανένας. Εντάξει, με το βανάκι τι έγινε? Το έχω φέρει απ' έξω. Ωραία, άντε να τον ετοιμάσουμε και πάμε. Κουράγιο, φίλε, κουράγιο. Τα δερμαδάκια που φάγαμε μας φάγανε. Άμα τα βγάλεις θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Άμα αρχίσει να τρώει, ξεχνάει να σταματήσει. Συγγνώμη, μισό λεπτό, συγγνώμη. Προχάμε.
και νερά και δεν κολλάει. Τι μου πεις, του ξέρεις και το στήθος. Τι λες, μωρέ, έτσι ήτανε. Τι πας να κάνεις, ρε. Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Ούτε βιβλιοδεσία σπιράλα να το κάναμε. Λες να ενοχλήθηκε. Καλά είσαι. Μια χαρά λέει ότι είναι. Λοιπόν, πάω στο βανάκι. Μην ξεχάσετε το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Άστο. Φωτιά θα πέσει να μας κάψει. Φωτιά θα πέσει να μας κάψει. Έλα, σήκωσε μου το πάνω τώρα, πιστεύτε. Έλα, ρε, μεγάλε, να βγεις τη ραγκή σου να στανιάρεις, έλα. Έλα, κάτσε, αγόρι μου. Κόμπρα, λέω, με λαμβάνετε, over. Τι κόμπρα και μαλαγίες λες, ρε. Θες να πω άλλο φίδι. Το μαύρο φίδι που σε έφαγε. Έλα, έχεις εικόνα. Το έχω. Βλέπω καθαρά. Και νομίζω... Τι. Έχεις μια χαρτοπετσέτα στο μαγουλό σου. Εντάξει, έφυγε. Κάνε λίγο και απ' την άλλη. Χέσα μας, έτσι. Να σου πω κάτι, πάμε από χιλιόμετρα την είναι νεκρός, ε. Βάζει την εφημερίδα. Ανάποδα ηλίθεια. Ανάποδα ηλίθεια. Εδώ μαύρο φίδι με λαμβάνετε. Over. Τι έγινε πάλι. Εντάξει. Πιο κάτω την εφημερίδα. Δεν βλέπω Χριστό. Νομίζω πως δεν έχει φύγει ακόμα η χαρτοπετσέτα. Over. Δεν πας στο διάλογο, ρε. Ναι. Έλα, μωρό μου. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις. Ναι. Είμαι γυμνή, φυσικά. Και χαϊδεύω τα πόδια μου. Α, είναι τελείωτα. Έλα, χαίδεψε με κι εσύ. Ναι, το νιώθω. Έλα, χαίδεψε και πιο πάνω. Έλα, πιο πάνω. Πιο πάνω και πιο πάνω. Ναι, εκεί. Αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο. Και τι, έτσι βγάζει λεφτά. Αμέ, άνετα. Μπορείς να το κάνεις ενώ πλένεις πιάτα, ενώ σφουγγαρίζεις, ενώ καθαρίζεις φασολάκια. Και δεν μου λες, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν ότι λες ψέματα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, σιγά τα τελειώ τα πόδια που έχει. Το θέμα είναι να τους φτιάξεις μέσα στο μυαλό τους, να σε νομίζουν για θεά. Λοιπόν, έλα, πρόβα, ντριν. Σήκωσε το. Ναι, παρακαλώ, εμπρός. Έλα, ο Μπίλης είμαι. Ποιος είναι ο Μπίλης? Συγγνώμη, λάθος. Κάποιος τώρα, λέμε ένα όνομα, έλα. Ναι, γεια σου, Μπίλη, τι νέα. Πες μου τι φοράς. Α, μάλιστα. Μάλλον δεν σε πολύ νοιάζει τα νέα. Πες μου τι φοράς. Ναι. Είμαι γυμνή. Τσιτσίδη. Και είμαι στο μπάνιο. Και κάνω αποτρίχωση. Την αποτρίχωση φάτνη, δεν είναι πολύ σεξι. Α, καλά. Μπίλη, μ' ακούς. Έλα. Ακούει. Κάνω μπιντε. Ναι. Ναι, Μπίλη μου. Θανάσης. Α, Θανάσης. Στο μπάνιο είμαι. Όχι, μην φανταστείς ότι είπα να κάνω καμιά αποτρίχωση, κανένα μπιντε και τέτοια. Όχι. Ετοιμάζομαι να πάρω ένα ζεστό αφρόλουτρο. Ναι. Τώρα δίνουμε. Τώρα μόλις έβγαλα το πουκάμισό μου. Οπ.
Ναι, Θανάση μου. Μεγάλα είναι. Πόσο μεγάλα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Είναι σαν. Σαν αργήτικα πεπόνια. Έλα, μωρό μου, έλα, μωρό μου, πάρε με. Πάρε με, πάρε με, σκίσε με. Πέτα με στα βράχια. Πέτα με να σκάσουν τα πεπόνια σαν να ήταν. Ναι, 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 ναι. Oh. Ναι, παρακαλώ, ποιος είναι, δεν σας ακούω, παρακαλώ. Τι έπαθες, καλή, ποιος είναι. Τι, ποιος είναι, κανένας, η αδερφή μου είναι, ποιος είναι. Η αδερφή σου, και καλά, γιατί της έλεγες όλο ναι. Και τι θες να της πω της αδερφής μου, όχι, ε. Έχει κάτι ρούχα μες στο μπάνιο, πήγαινε και πρόσφατα. Έγινε κάτι. Όχι. Η μάνα σου έπιασε εγκόμενο. Τι έκανε, αυτό είναι ψέμα. Ναι, ψέμα, ε. Και σε ποιον έλεγες να σε πιάσει και να σε σκίσει. Μη μου πεις πάλι στην αδελφή σου. Ωραία, λοιπόν. Έπιασα δουλειά. Πολύ ωραία δουλειά. Κολλάς και ένσημα. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι μια εταιρεία εξυπηρέτησης πελατών κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή. Το ίδιο λέμε. Όχι, όχι, όχι. Είναι μια εταιρεία που έχει αυτά τα ωραία τα τηλέφωνα, που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν μαζί σου. Είναι μια ερωτική γραμμή. Τι ερωτική γραμμή, 090. Όχι, δεν νομίζω. Κάπως αλλιώς αρχίζει το νούμερο. Δεν ξέρω, η Λίτσα μου το έδωσε. Ποια είναι η Λίτσα, καμιά του δρόμου? Ναι, του ίδιου δρόμου με εμάς. Αυτή εδώ που έχει τον μπαρ. Πριν δεν σκοτωθήκατε με αυτήν. Βγήκαμε συμμαθήτρες από το γυμνάσιο. Βέβαια. Και είπε να της δώσει το κινητό της. Κυριολεκτικά. Το ξέρω ότι είναι λίγο ξεφτυλά, αλλά είναι καλά τα λεφτά. Έλα, Τρογαλιά, μ' ακούς? Κόμπρα. Over. Τι έχουμε εκεί έξω? Ησυχία. Εκεί μέσα. Τι θα πει εδώ μέσα, εσύ που βλέπεις? Βρίστε τώρα και εσείς, στο λεπτό. Στην υγειά σας. Πλάκα θα έχει να πάει καλά αυτή η ιστορία. Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν βλέπετε, αφήστε τον τώρα γιατί ο φίλος μας είναι λίγο κουρασμένος, είναι λίγο πτώμα και θέλει λίγο την ησυχία. Ναι, να είμαστε καλά και του χρόνου, ναι! Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Τι είναι πάλι? Μου πεις το ακουστικό. Όχι! Κόσχε, παιδί, γέρμη του, ήθινε, φωτιά, 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 ρε παιδιά, φωτιά, και εγώ είμαστε και σε φωτιά, ο κόλος μας, φωτιά, over. Λουκά, δεν το πιστεύω, ρε, δεν το πιστεύω. Πάνω με μακαρίτης είναι υπέρ της κάψης των νεκρών. Μου λες πως λαμπάδιασαι. Τι έγινε? Όλα εντάξει με το παρανάλωμα, over. Όλα εντάξει, του κάναμε ένα μικρό ζέσταμα. Τι έχουμε εκεί έξω? Όλα οκ, okay, over. Όχι πάλι. Έλεος. No, 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 no. Φτάνει, είσαι κεφάλισσος. Κόμπρα. Τι είπες, τι είμαι? Σκάσε.
παιδιά, παιδιά, η κόμπρα, οι τέτοιοι. Οι... έρχονται, μπαίνουν μέσα, στα όπλα, ρε, στα όπλα. Τι? Οι... έρχονται, μπαίνουν μέσα. Δεν ακούω, ρε, πιο δυνατά. Ήρθανε. Έρχονται. Τσογλάνι. Ακίνητη! Αστρομία! Κουδιά σε! Κάτω τα όπλα! Αργά! Έλα! Στον τοίχο και ίδιο! Φορά! Στον τοίχο! Φορά λέμε! Έλα! Πίσω το χέρι σου! Άλλο! Έλα! Προχώρα! Τα καταφέραμε, γαμώτο! Τα καταφέραμε! Έτσι μ' άρεσε να δουλεύουμε επαγγελματικό! Τώρα θα πάρουμε πίσω και τα επιδόματα και τα νυχτερινά και τις υπερορίες μας. Μη σου πω ότι θα τα διπλασιάσουν κιόλας. Μη σου πω ότι θα τα τριπλασιάσουνε, γιατί μόλις θα καταλάβουνε την αδικία που μας κάναν. Για κάποιο λόγο ήμουν σίγουρος πως θα τα κάνατε σαν τα μούτρα σας, ως συνήθως. Αλλά, τι να πω, τους πιάσατε. Έχουμε και τη συμμορία και το εκατομμύριο. Βέβαια, έχουμε και ένα νεκρό. Όμως, δεν γινόταν διαφορετικά. Μπισκινόγλου, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το έλεγα αυτό στη ζωή μου, αλλά... Μπράβο. Τι είπε? Μπράβο! Σου είπα μπράβο, μπαμπά μου. Ναι, αγάπη μου, 100 φορές με ρώτησες. Ναι, εσύ κατά πράγματα. Καταπληκτικό. Έτσι είναι. Εμείς όταν βλέπουμε σαν ομάδα, έχουμε μεγάλη επιτυχία, γιατί είμαστε μια ομάδα, μια βροθιά. Πάντως, Θωμά, αυτό ήταν το καλύτερο δώρο για τα γενεθλιά σου, ναι, ναι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι μήπως μέσα στον πανικό με έπαιρνε το Κατερινάκι και ήμουν κάπου που δεν είχα σήμα. Άντε, γεια μας, παιδιά. Χρόνια πολλά. Πάντα τέτοια, πάντα πολύ τέτοια. Πολύ χρόνο σας ευχαριστώ. 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 Να είστε καλά, είστε καλά. Άρα, Ζωήτσα. Και ό,τι έλεγα να πάω να πάρω κι άλλη. Ευχαριστώ. Στην υγεία σου. Τι κάνεις εδώ έξω μόνος σου? Σκέφτομαι. Τι? Τίποτα από το φοβερό. Δεν κάνει να ξέρω. Σκέφτομαι την περίεργη μέρα ήταν κι αυτή. Να σε ρωτήσω κάτι. Για ρωτά. Πώς ήταν η πρώτη φορά που πήγες με γυναίκα? Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα? Είναι μια ερώτηση. Δεν θα μου πεις? Γιατί έχω κι άλλες μετά. Δεν νομίζω ότι είσαι λίγο μικρή να μιλάς γι' αυτά. Εγώ πάντως έχω σκεφτεί πως θέλω να είναι η πρώτη φορά που θα πάω με άντρα. Θες να σου πω? Όχι. Γιατί να μου πεις? Να το πεις σε καμιά φίλη σου. Σε καμιά δασκάλα. Να το γράψει κανένα ημερολόγιο. Μάνος το ξέρει. Έχω σκεφτεί να είναι βράδυ και να είμαι σε ένα περιπολικό με τη σιρήνα του αναμένη. Ζωήτσα, πας καλά? Θες να φωνάξουμε τον παπά σου να τα πούμε και αυτού νου? Στο κάτω-κάτω της γραφής έχω με θείο σου. Σιγά που είσαι θείος μου. Παραλίγο και σχεδόν θείος μου δηλαδή. Και πάντως δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν αυτός που θα είναι ο πρώτος θα είναι στην ηλικία μου. Ή μεγαλύτερος. Με εμπειρίες. Κάποιος που να μου φέρεται καλά και τρυφερά, αλλά που να έχει και όπλο. Και χειροπέδες.
περίεργη μέρα γάμο του στανιό μου και δεν λέει να τελειώσει. Να μου το ξεσκίσεις το καλσόν. Κι εγώ σε θέλω, σαν τρελή μωρό. Ναι, και εμένα μ' άρεσε που μου το σκίσες. Πάρα πολύ. Με έφτιαξε. Είσαι άντρακλας. Πολύ άντρακλας. Έλα, τώρα βγάλε μου το σουτιέν. Έλα, γυρίζω πλάτη να το βγάλεις. Με ποιον μιλάς? Με κανένα. Πώς με κανένα, κουφός είμαι? Με κανένα, σου λέω. Όλγα, σε ποιον είπες να σου σκίσει το καλσόν με τα δόντια? Ωραία, λοιπόν, αφού θες να ξέρεις, μιλούσα με πελάτες. Τι πελάτες? Έχεις εσύ πελάτες? Μήπως εννοούσες πιλάτες? Έπιασα δουλειά. Σε μία ερωτική γραμμή. Ουφ, το είπα και σύγχασα. Τι ερωτική γραμμή? Από αυτές που τηλεφωνούν οι ανώμαλοι? Ποιοι ανώμαλοι? Μια χαρά μου φάνηκαν οι άνθρωποι. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι τίποτα. Το προσωπικό, μια δουλειά είναι και τίποτα άλλο. Τι λες, ρε Όλγα, πας καλά να πούμε? Να στο τηλέφωνο σκίσε με και ράψε με και πήξε με και δείξε με και είναι μια δουλειά. Ναι. Όλγα, δώσ' μου το τηλέφωνο. Μα! Δώσ' το τηλέφωνο, είπα. Δεν στο δίνω. Και καλά θα κάνεις να χωνέψεις ότι η δουλειά της γυναίκας είναι αυτή. Να βγάλουμε και κάρτες να τις μοιράσουμε στη γειτονιά. Σιγά τα αστείο, γελάσαμε. Όλγα, δώσ' μου το τηλέφωνο τώρα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Ναι, αμάρια! Στο είπα! Αυτή είναι μια δουλειά και εγώ τη χρειάζομαι. Τέλος της συζήτησης. Και είναι ανάγκη να χρειάζεσαι αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ναι, για να βγάλω τα λεφτά που μας λείπουνε. Να βρεις άλλη δουλειά. Δώσ' μου το τηλέφωνο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν γουστάρω να το σκίζει το καλσόν της γυναίκας μου κανένας. Το καλσόν της γυναίκας μου το σκίζω μόνο εγώ. Και δεν γουστάρω να λες σε κανέναν το τι φοράς και τι δεν φοράς, και αν τα έχεις μεγάλα ή μικρά. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Και αύριο να πας να δώσεις πίσω αυτό το τηλέφωνο. Θα πάω. Αλλά αύριο. Γιατί σήμερα έχω άλλα σχέδια. Πάμε μέσα γρήγορα. Σας. Να σας γνωρίσω τον κύριο Σταμάτη Πανταζή. Ο κύριος Πανταζής είναι δημοτικός σύμβουλος και ένας από τους δύο βασικούς μάρτυρες στη δίκη κατά του φύλαργου του γνωστού έμπορου ναρκωτικών. Η κατάθεση του είναι κρίσιμη και αποφασιστική. Γι' αυτό χρέος και καθήκον μας είναι να τον προστατεύσουμε. Μπισκίνογλου. Μάλιστα. Μετά την επιτυχία σας, θέλω να αναλάβεις τη φύλαξη του κυρίου Πανταζή εσύ και η ομάδα σου. Τον άλλο μάρτυρα τον έχει αναλάβει ένα άλλο τμήμα. Υπάρχει καμία ερώτηση? Μπορείτε να πάτε στις υπηρεσίες σας. Καλημέρα σας. Μετά τη μεγάλη μας επιτυχία θα κάνουμε τις babysitter. Φαντάζομαι να ήταν και μικρή. Σκάσε. Να σου πω. Ελπίζω να έχεις αντιληφθεί την κρισιμότητα της αποστολής. Μάλιστα. Έμποροι σαν τον φύλαρχο θα κάνουν τα δύνατα δυνατά προκειμένου να ξοδώσουν τον μάρτυρα. Γι' αυτό θέλω η αποστολή να μείνει άκρως μυστική. Δεν θέλω να ξέρει κανείς τίποτα. Κανείς. Ούτε καν η Όλγα. Φυσικά, εννοείται. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ακούσατε ποια είναι η αποστολή μας? Ναι, την ακούσαμε. Βαρέθηκα ήδη. Καλή καγή αυτή είναι. Και θα την εκτελέσουμε άριστα. Εσείς οι τρεις, στο σκοπευτήριο. Και τι να κάνουμε? Χαλάω. Εξάσκηση, ρε! Θέλω να πετάει η ομάδα! Καλά, πάμε. Τρέχουμε! Περιμένεις να πετάξει αυτή η ομάδα ποτέ? Γιατί το λες? Για πέταμε, είναι ήδη. Οχ! Τι οχ, πονάς? Όχι! Το Κατερινάκι μου! Οχ! Όπα, όπα, όπα. Έλα, έλα. Πού πας, κάτσε κάτω.
Αν θυμάσαι καλά, σου είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Στα 200 μέτρα και πίσω, κάτσε. Εδώ όχι 200 μέτρα, ούτε δύο δεν είναι. Κάτσε. Για παιδιά, πιάνει τα 200 Θωμά. Μέτρα, λέτε. Εδώ πέρα το Κατερινάκι ήρθε μόνη της να με δει και μου φρήκε λουλούδια. Θωμά, εδώ σου μιλάω, εγώ σου μιλάω. Έλα εδώ. Έλα, συνέθω. Λοιπόν, εσύ θα μείνεις εδώ και θα πάμε εμείς να τις μιλήσουμε, εντάξει. Τι με κοιτάς, Αχάνος. Πού είναι, πού είναι. Κατερίνα, τι έγινε, πώς από εδώ. Πώς από εδώ. Ας είναι καλά ο φίλος σας, ο ψυχοπαθής, ο άρρωστος. Αν καταλαβαίνω καλά από τα συμφραζόμενα, μιλάς για το Θωμά. Τι σου έκανε πάλι. Τι μου έκανε. Μου στέλνει 200 μπουκέτα λουλούδια την ημέρα. Και όλα ανώνυμα, όλα ανώνυμα. Αφήστε με ήσυχη, ρε Καραγκιόζη! Αστό, διάολα πια! Μου έχεις καταστρέψει τη ζωή! Αμάν πια! Σε βαρέθηκα! Πάντως, δεν σε βλέπω σίγουρο ότι τα έστειλε ο Θωμάς αυτά. Και ποιος τα έστειλε, ο Γρίφος από τον Μπάτμαν? Ναι, αυτό είναι μια εκδοχή. Θα το εξηγνιάσουμε και θα σου πούμε. Τι δουλειά κάνουμε. Μην κουράζεσαι. Θωμάς Μελιόπουλος, αυτός τα έστειλε. Αυτός ο άρρωστος που μου έχει καταστρέψει τη ζωή! Ναι, κοίτα, Κατερίνα, αυτά που λες τώρα είναι και λίγο βαριές κατηγορίες. Και αν θες να ξέρεις ο Θωμάς. Ο Θωμάς δεν έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του και δεν σε σκέφτεται πια. Πρε, δε με παρατάτε, λέω εγώ. Ακούστε να σας πω. Πείτε του πως έτσι και με ξαναπλησιάσει, θα τον βάλω φυλακή. Μέσα θα τον χώσω! Θα σε ειδοποιήσουμε άμα μάθουμε κάτι νεότερο. Είδατε, ε? Είδατε που με αγαπάει ακόμα. Καλά, ρε Καραγκιόζη. Στέλνεις ανώνυμα ραβασάκια στη γυναίκα. Κανονικά θα πρέπει να την αφήσουμε να σε χώσει φυλακή, όπως είπε. Τι ανώνυμα, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν τα έχω στείλει εγώ αυτά. Αυτά τραβά πες τα αλλού. Σας τορκίζομαι, δεν τα έχω στείλει εγώ αυτά. Κάποιος ανώμαλος της τα στέλνει και την παρενοχλεί. Κάποιος πολύ ανώμαλος. Εσύ. Και... Θωμά, βάλ το καλά στο μυαλό σου. Η Κατερίνα δεν πρόκειται να γυρίσει εσένα ποτέ. Το κατάλαβες. Ποτέ! Ποτέ δεν θα μπω σ' άλλο σώμα. Έμαθα ότι στο άλλο σώμα τα κάναν θάλασσα και φάγανε το μάρτυρα. Τι έγινε? Του χαλάσανε τα φρένα για να φαίνεται σαν ατύχημα. Μην τυχόν το μάθει ο Πανταζής, γιατί είναι που είναι, θα απογίνει. Και όπως είπαμε, έτσι, θέλω άκρα μυστικότητα για αυτή την αποστολή. Να μην ξέρει τίποτα κανείς. Και κάτι άλλο. Θέλω να βρείτε ένα απομονωμένο διαμέρισμα. Και να τον πάτε εκεί. Θέλω η φύλαξή του να είναι 24 ώρες το 24ωρο έως τη δίκη. Το διαμέρισμα αφήστε, θα το αναλάβω εγώ. Εσύ. Μάλιστα. Μπισχυνόγλου. Η ζωή του μάρτυρα είναι στα χέρια σου. Κανόνι στην πορεία σου. Μάλιστα. Η ζωή μου όλη... Κάνω στην πορεία σου.